Εξελίξει όσον αφορά την υπόθεση του Παγκράτιου. Αγαπητέ μου Θόδωρε, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Ανδρέα. Τι νεότερο έχουμε από την ιστορία αυτή? Περιμένουμε εδώ και μέρες τις εξελίξεις. Τι έχουμε, τι καινούργιο έχουμε? Πρώτα να ευχηθούμε στον νέο Μητροπολίτη Μπάφου καλή θητεία στον Μητροπολιτικό θρόνο. Μάλιστα. Και είναι ένας νεαρός άνθρωπος, έχει όλες τις εκεί μπροστά του όλα, έχει και τα προσόντα και τα δύναμη να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει. Τώρα πάμε στον Παγκράτιο. Ναι. Ο Παγκράτιος την Παρασκευή το μεσημέρι υπήρχε συνάντηση μεταξύ Παγκρατίου και Μητροπολίτη Μόρφου. Μάλιστα. Εκεί ο Παγκράτιος ενεχείρισε στον Μητροπολίτη Μόρφου την επιστολή την οποία θα πάρει στη Σύνοδο. Επιστολή με την οποία ζητάει τι? Άρση της διαδικασίας, της αργίας του. Τη άρση της πολύχρονης. Μάλιστα. Αργίας του. 25 χρόνια αργία είναι αυτή, Ανδρέα. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι επειδή εκκρεμούν κάποια πράγματα, δηλαδή η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στο φανάρι, η ενημέρωση της Συνόδου για την επίσκεψη αυτή, αλλά θα θέλει ο Αρχιεπίσκοπος να κάνει σύντομα και μία σύνοδο για να συμμετέχει και ο νέος Μητροπολίτης, ο δεύτερος στη τάξη, ο Μητροπολίτης Πάφου, νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε συνεδρίαση Συνόδου και εκεί πλέον θα λήξει οριστικά το θέμα της αργίας του Παγκράτιου. Υπάρχει μια προσυνεννόηση ότι θα γίνει έτσι, φαντάζομαι, έτσι? Ναι, νομίζω ότι έχει καιρό που έχει προετοιμαστεί το έδαφος και προετοιμάστηκε καλά και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οδηγούμαστε προς τα εκεί. Ο οποίος Παγκράτιος δεν ζητάει κάτι περισσότερο από την αργία του, από την άρση αργίας και να μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του, έτσι, ως αρχιμαντρίτης. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό ζητά με πολύ ταπεινά ο Παγκράτιος να έχει την δυνατότητα να ξανασταθεί μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Μάλιστα. Και ατελέσει το μυστήριο της ευχαριστίας. Μάλιστα. Θα είναι σημαντικό για όλους μας αυτό το πράγμα, γιατί θα έρθει μια μεγάλη αδικία που διήρκησε 25 χρόνια. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το διάβαζα και μου έκανε εντύπωση. Υπάρχει το ενδεχόμενο, τουλάχιστον φαίνεται από το ρεπορτάζ, ότι θα έχουμε και στην Καθολική Εκκλησία έγκαμους ιερείς. Νομίζω ότι θα είναι επανάσταση αυτό το πράγμα για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Υπάρχει λόγος, λέει ο Πάπας Φραγκίσκος, ότι η αγαμία του κλήρου έχει οδηγήσει σε μια κληρικοκρατία, σε μια εξουσία, σε μια ανδροκρατία, την οποία δεν θέλει η Εκκλησία. Και λέει ότι με τους έγκαμους κληρικούς και την επαφή με τη γυναίκα θα υπάρχει μια καλύτερη κατανόηση από την πλευρά της Εκκλησίας στα προβλήματα των γυναικών και θα είναι και πιο όριμος ο ιερέας να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Είναι μια επανάσταση. Μια επανάσταση όμως που έχει και έναν άλλο λόγο, τον οποίο δεν αναφέρει ο Πάπα Φραγκίσκος. Ο λόγος για τον οποίο παραιτήθηκε ο προκάτοχος του Βενέδικτος, που ήταν τα πάμπολα σεξουαλικά σκάνδαλα που υπήρχαν στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, που ένας από τους λόγους της ύπαρξής του ήταν και η αγαμία του κλήρου. Μια αγαμία, Ανδρέα, που διαρκεί εδώ και 900 με 1000 χρόνια και νομίζω ότι είναι καιρός να λάβει τέλος, και έτσι όπως το έθεσε ο Πάπας, ότι δεν είναι κάτι το δογματικό, λέει, είναι κάτι το προσωρινό, βέβαια, μόνιμο σχεδόν για 900 χρόνια, αλλά λέει ότι ήρθε ο καιρό να αναθεωρήσουμε αυτόν τον κανόνα. Μάλιστα. Και μπράβο του, γιατί είναι ένας πάπας ο οποίος βρίσκεται μπροστά από την εποχή του και δημιουργεί ελπίδες μιας καλύτερης κατάστασης στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αγαπητέ μου Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Εγώ, Ανδρέα. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, θα δούμε το θέμα των ημερών. Ήταν η